Ρόδο, να προσπαθήσουμε ξανά με τον συνάδελφο τον Αλέξη τον Κουβέλη. Αλέξη, τώρα μάλιστα, σε βλέπουμε μια χαρά. Προσπαθούν να κλείσουν αυτό το μέτωπο στο Βάτι, στο χωριό Βάτι, να προσπαθήσουν να μην πλησιάσει κατοικημένη περιοχή. Είναι 8η μέρα, 8η μέρα έχει εισαγγελική παρέμβαση για να ερευνήσουν τυχόν αμέλεια, γιατί για 8 μέρες, 8 ολόκληρα 24 ώρα, κατακαίγεται η Νότια Ρόδος. Η Νότια Ρόδος που είναι γεμάτη τουρίστες, με χιλιάδες τουρίστες, με κενώσεις από οικισμούς, από μεγάλα ξενοδοχεία, με πολύ δύσκολες συνθήκες νύχτα και μέρα, να πολεμάνε οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι δασοκομάντος, να θέσουν υποέλεγχο μαζί με τα εναέρια μάχη, εναέρια μέσα το μέτωπο και να μην τα καταφέρνουν. Είναι μια πολύ, βλέπετε, έχει φουντώσει τώρα. Ευτυχώς εδώ υπάρχει ένα φυσικό ανάχωμα στη φωτιά, ένα φυσικό όριο, μια φυσική αντιπυρική ζώνη, ένα ρέμα που υπάρχει στην περιοχή, και έτσι ελπίζουν ότι θα κοπεί η φωτιά εδώ, και έχουν πέσει πάνω στο βουνό που σε διάφορες κορυφές καίει πάνω, ψηλά, όμως μακριά από κατοικημένη περιοχή. Είχατε επέτειο, αν δεν κάνω λάθος, πριν δύο μέρες από φωνική πυρκαγιά στην Κύπρο, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής πάνω απ' όλα, το ότι έχουν γίνει αυτές οι απομακρύνσεις πληθυσμού σε περιοχές που πλησίαζε η φωτιά, βοήθησε στο να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και κάπως έτσι όμως πέρασαν 8 μέρες και οι κάτοικοι είναι οργισμένοι, καθώς αγωνιούν, περιμένουν να ακούσουν ότι η φωτιά τελείωσε. Το πρωί η πυροσβεστική την έδινε σε ύφεση, τώρα δυστυχώς συνεχίζεται. Από την άλλη μεριά δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει πολύ δυνατός άνεμος κάποιες από αυτές τις μέρες. Υπάρχουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δύσβατο έδαφος. Βλέπετε, έχουν μπει μέσα τα παλικάρια εκεί με αλυσοπρίωνα, με μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα. Προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν, να κόψουν τη φωτιά με κάθε μέσο. Δεν είναι εύκολο. Ήταν πολύ απογοητευτική η εικόνα που είδαμε, με βαλίτσες από τουρίστες να έχουν εγκαταληφθεί σε παραλίες, γιατί φύγανε με πλωτά μέσα. Αυτή η εικόνα πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση, ακόμα και μέσα σε μαγαζιά, να έχουν αφήσει τα υπάρχοντά τους, αυτά που πήρανε μαζί τους, για να ζήσουν το όνειρο ενός ταξιδιού στην Ελλάδα. Αλέξη, να σε ρωτήσω, στην Ελλάδα που... τώρα στο Βάτι είναι το μοναδικό ενεργό μέτωπο, τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν κατασβεστεί. Ναι. Αυτή είναι σημαντική είδηση, είναι το τελευταίο μέτωπο, αλλά όπως βλέπετε έχει από πάνω, θα σας δείξει ο Γιώργος Πελέξης και ο Παναγιώτης Αντώνας, έχει από πάνω μέτωπο, έχει εδώ κάτω το οποίο κάπως έχει μαζευτεί, πετάει από πάνω και ένα ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο προσπαθεί να δώσει ζωντανά εικόνα, αλλά πραγματικά η φωτιά αυτή έδειξε όλες αυτές τις μέρες πως είναι απρόβλεπτη, μετακινείται. Έχουμε το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή ενώ σβήνουν οι πυροσβέστες εδώ, ξαφνικά πετάγεται μια εστία πίσω τους. Σήμερα όμως, που είναι ένα το μέτωπο, ελπίζουμε ότι αυτό θα τους βοηθήσει να ρίξουν όλες τους τις δυνάμεις εδώ και να μπορέσουν να τις σβήσουν. Δεν είναι εύκολο να έχει συνεχώς τα εναέρια μέσα ανά κάθε δευτερόλεπτο να πετάνε από πάνω ακριβώς και να ρίχνουν νερό. Γίνονται οι υδροληψίες από τη θάλασσα σε κοντινή απόσταση, επιστρέφουν, ρίχνουν και προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα, ειδικά σε περιοχές που δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι βουνά που έχουν ξανακαεί, γι' αυτό δεν βλέπετε ψηλά δέντρα, κυρίως θάμνους. Είναι βουνά που έχουν ξανακαεί, δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση, ωστόσο δεν είναι και προσβάσιμα. Είναι μια δύσκολη μάχη η οποία δίνεται και συνεχίζει να δίνεται, και νομίζω ότι και ένα δίδαγμα σε όλα αυτά, επειδή βρέθηκα σε χωριά που καιγόντουσαν την ώρα που καιγόντουσαν, είναι ότι καλό είναι να έχουμε και εμείς καθαρές όλες τις αυλές μας, τουλάχιστον τους χώρους γύρω από τα σπίτια μας. Άκουγα να μιλάς για τη Λεμεσό, ξέρω ότι είναι ο τόπος σου, ξέρω πόσο τον πονάς και καταλαβαίνω την αγωνία για κάθε γειτονιά της Λεμεσού, όπως καταλαβαίνεις την αγωνία μας για κάθε γειτονιά της Ελλάδας, κάθε γειτονιά που γνωρίζουμε πολύ καλά. Αγωνία όλων, Αλέξη μου, αγωνία όλων, και ας ελπίσουμε προσευχές ολωνών μας αυτός ο εφιάλτης να λήξει και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σαφώς πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή είναι τεράστια η έκταση των πυρκαγιών. Ας ελπίσουμε το συντομότερο δυνατό να λήξει αυτός ο εφιάλτης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνδεση. Να προσέχεις. Ευχαριστούμε και εσένα και τους κινηματογραφιστές. Καλή τύχη. Όλα θα πάνε καλά. Έχετε και τους χαιρετισμούς του Γιώργου Πελέκη και του... και τις ευχές μας να μην μιλάμε για φωτιές, να μιλάμε για ευχάριστα θέματα. Ο Ιάκωβος Ιακώβου είναι αγαπητός και στο θεατές σου, για να κλείσω με ένα χαμόγελο από την Ελλάδα. Και εδώ στη Ρόδο βρέθηκε φίλο. Τον χάσαμε. Λοιπόν, έπεσε η σύνδεση, κόπηκε. Λοιπόν, Αλέξη, την αγάπη μας. Κράτα γερά.